Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Νερό, πηγή ζωής. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, όπου μέσα από αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού. Ξέρετε, το νερό είναι το παν για την υγεία μας, το λένε όλοι. Σαν το νερό δεν έχει. Σαν το νερό δεν έχει. Αυτό λένε όλοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό, αλλά και καλό νερό. Νερό για να έχουμε υγεία, να έχουμε ψυχοσωματική ισορροπία στον εαυτό μας. Από το νερό ευθύνονται πάρα πολλές παθήσεις, αλλά το νερό ως πηγή ζωής, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι το νερό είναι αυτό που δημιούργησε τη ζωή σε σχέση με τον αέρα. Χωρίς αέρα δεν μπορείς να ζήσεις για μερικά δευτερόλεπτα ως λεπτά. Χωρίς νερό δεν μπορείς να ζήσεις παρά μόνο μερικές ώρες ή μέρες. Χωρίς τροφή ζεις παραπάνω. Το θέμα είναι όλη η αλυσίδα των τροφίμων επηρεάζεται και χρειάζεται το νερό. Είτε είναι φρούτα και λαχανικά, είτε είναι τα ζώα που πρέπει να πιούν νερό, γενικότερα η φύση. Είναι η ανακύκλωση του νερού που γίνεται μέσω του εδάφους. Το θέμα είναι ότι οι επιστήμονες, ενώ ξέρουν τα ωφέλη και τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει αυτό που λέγεται υδρογόνο διοξυγόνο το νερό μας, που χάρη σε αυτό υπάρχουμε γιατί ο άνθρωπος πρώτα ήταν στο νερό, γενικότερα οι ζωντανοί οργανισμοί, να το πούμε, και μετά έρθε στη στεριά, ακόμη ανακαλύπτουν τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε εκείνο το ρητό που λέει ούκεν το πολλό το έφαλα το έφεν το πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση του νερού πρέπει να πίνουμε και ποιότητα και ποσότητα. Γνωρίζουμε όμως τι εμπεριέχεται μέσα στο νερό. Διότι το νερό σήμερα έχει τα χίλια μύρια κύματα. Μιλάμε για πάνω από 2.100 τοξίνες που υπάρχουν μέσα στο νερό. Και ξέρετε, πάμε σε μια περιοχή, δίνουμε μια βαρύτητα στον αέρα, στο περιβάλλον, έτσι αν έχει καλό κλίμα το μέρος που πάμε να επισκεφτούμε, δίνουμε όμως και μια βαρύτητα και στο νερό. Πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε ότι το νερό μυρίζει, ότι έχουμε κάποιες αναγούλες, ότι μας κάθεται βαρύ στο στομάχι μας. Είναι γεγονός. Διότι υπάρχει το ελαφρύ νερό, υπάρχει και το βαρύ νερό, υπάρχει το σκληρό νερό, υπάρχει και το μαλακό νερό. Υπάρχει τρόπος το νερό να μαλακώσει. Αυτό θα δούμε μέσα από την εκπομπή. Και μάλιστα θα σας παρουσιάσουμε μια παγκόσμια πατέντα που μας έρχεται από τη Ρωσία, διότι η Ρώση είναι η χώρα που έχει κάνει τις μεγαλύτερες μελέτες και επιστημονικές έρευνες ό,τι αφορά το νερό. Θα σας πω κάτι. Σήμερα ερευνητικά κέντρα που υπάρχουν στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και σε άλλες πόλεις, ακόμη και στο Μίς και πάνω στη Σιβήρια, μέσω του νερού κατάφεραν να παγώσουν, να το πω έτσι, ή να νικήσουν και να σταματήσουν καρκινογόνα κύτταρα. Διότι λέγεται ότι τα καρκινογόνα κύτταρα που κάνουν και τις λεγόμενες αγγειογενέσεις είναι ανίκητα, είναι αίτητα. Και όμως οι Ρώσοι μέσω του νερού σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βρήκαν αυτό τον τρόπο, παρακαλώ φίλες και φίλοι, να σταματήσουν τα καρκινικά κύτταρα και μάλιστα καρκίνος με μετάσταση σε προχωρημένο στάδιο. Ο καρκίνος δεν πρέπει να μας τρομάζει, μπορούμε να προφυλαχθούμε, αλλά τι θέλει. Θέλει καλή ζωή. Και όταν λέμε καλή ζωή σήμερα, τι εννοούμε? Νερό και τροφή. Που είναι τα βασικά. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που θα δείξουμε και σε επόμενες εκπομπές αναλυτικά σε χάρτες, η τροφή ευθύνεται για πάνω από 15% ποσοστών του καρκίνου παγκοσμίως, όσο και το τσιγάρο. Μη σας φαίνεται παράξενο. Για φανταστείτε τώρα το νερό, τι σημασία και τι ουσιαστικό ρόλο παίζει πάνω στην άμυνα του οργανισμού μας, αφού τα 2/3 του σώματός μας είναι νερό. Και χωρίς το νερό δεν επιβιώνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, η αγαπημένη τροφή των κυττάρων είναι οι πρωτεΐνες, οι οποίες μεταφέρονται στα κύτταρα σε ό,τι αφορά τον πυρήνα, τα μυτοχόνδρια και την κυττάρικη μεμβράνη μέσω του νερού. Άρα το νερό είναι το παν, είναι το λιπαντικό, είναι η καύσιμη ύλη, είναι αυτό που θα βοηθήσει τον μεταβολισμό του οργανισμού μας για να έχουμε ένα οργανικό ισοζύγιο, είναι αυτό που θα βοηθήσει για απώλεια βάρους και είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει για την ομαλή λειτουργία σε ό,τι αφορά τους νεφρούς, σε ό,τι αφορά το ύπαρ, σε ό,τι αφορά την έκχυση ινσουλίνης στο πάνκρεας, το στομάχι αλλά και τον εγκέφαλο. Ξέρετε ότι έγινε μια έρευνα το 2001 στη Μεγάλη Βρετανία και δημοσιεύτηκε σε επίσημο περιοδικό επιδημιολογίας που λένε ότι όσοι άνθρωποι έπιναν περισσότερο από 5 ποτήρια νερό την ημέρα μέχρι και 15 είχαν 41% λιγότερες πιθανότητες να πάρθουν καρδιά, να πάθουν καρδιαγγειακές παθήσεις. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στον Καναδά, σήμερα οι μικρανίες και οι πονοκέφαλοι στους νευρώνες του εγκεφάλου οφείλονται διότι εκτός από τη μη καλή οξυγόνωση του εγκεφάλου, ξέρετε, η αγαπημένη τροφή του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. Έτσι, γι' αυτό λέμε ότι άμα φάμε γλυκό για λίγα λεπτά ο εγκέφαλος μας λειτουργεί καλύτερα. Αυτό όμως είναι προσωρινό. Για φανταστείτε τώρα να μην υπάρχει απαραίτητη ποσότητα νερού στον οργανισμό μας που δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι νευρώνες του εγκεφάλου και έχουμε ημικρανίες, πονοκεφάλους, κεφαλαλγίες κτλ. Νέα έρευνα λέει ότι αυτές οι ευριαγγείες, αυτός ο φλεβίτης στις γυναίκες, ακόμη και η ιστιοπόρωση και η κυταρίτιδα που είναι συσσόρευση λίπους στα λεγόμενα λιποκύτταρα είναι διότι οι γυναίκες έχουν μια τάση στην κυταρίτιδα όπως και οι άνδρες, αλλά σε μικρότερο ποσοστό επειδή δεν καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα νερού. Έχουμε τη λεγόμενη κυταρίτιδα. Το θέμα είναι όμως, φίλες και φίλοι, τι νερό πίνουμε, διότι το νερό έχει τα χίλια μύρια
μέσα. Έχει πάνω από 2.100 τοξίνες, πέρα από το χλώριο, το οποίο επιβάλλεται σήμερα σε ένα πεπαλαιωμένο σύστημα ίδρευσης και άρδευσης στην Ελλάδα να μπει για να σκοτώσει άλλους κακούς μικροοργανισμούς. Το χλώριο όμως ευθύνεται για 1.000 παθήσεις, όπως για την γονιμότητα, την αναπαραγωγή, τη δυσλειτουργία στους νεφρούς, στο στομάχι, στο ύπαρ, στην καρδιά, στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλουμε καθαρό νερό και υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από το νερό που είναι μολυσμένο, διότι δεν αρκεί μόνο η μυρωδιά, η οσμή, το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο. Τα στοιχεία αυτά που είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό μας είναι άγευστα, άοσμα και δεν μπορούμε να τα δούμε δια γυμνού οφθαλμού. Άρα λοιπόν μην νομίζουμε ότι ένα νερό που τρέχει από τη βρύση ή που το παίρνουμε οπουδήποτε επειδή είναι καθαρό είναι και καλό. Όχι, διότι δεν φαίνονται τα επικίνδυνα συστατικά του νερού σε ό,τι αφορά τον άργυλο, σε ό,τι αφορά το χαλκό, σε ό,τι αφορά το σίδηρο, σε ό,τι αφορά την πλαστικοποίηση, αν μιλάμε για πλαστικό μπουκάλι, σε ό,τι αφορά το χλώριο το οποίο δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Μπορούμε να το ανιχνεύσουμε το χλώριο, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, διότι υπάρχει και ο λεγόμενος ανιχνευτής χλωρίου. Διότι αυτό που θα δούμε μέσα από τις εκπομπές μας, θα σας δώσουμε τη λύση να πίνετε άφθονο, καλό, πόσιμο νερό υγιεινό για τον οργανισμό σας. Και θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή στοιχεία, τα οποία είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό μας. Το νερό είναι η βαρύτητα. Σε μια έρευνα που έχει γίνει για ανθρώπους οι οποίοι είναι αιωνόβοι, ζουν σε περιοχές με καλό νερό. Ακόμη και στην Ικαρία. Να πάμε στην Ικαρία που είναι ένα νησί με μακροζωία και είναι στα 5 σημεία του πλανήτη που έχει μεγάλο όριο μακροζωίας, έχει πολύ καλό νερό με ιαματικές θεραπευτικές ιδιότητες. Να πάμε στα ορεινά της Ηπείρου που υπάρχουν αιωνόβοι στο Μέτσοβο, στην Κόνιτσα και οπουδήποτε αλλού. Να πάμε στα Γρεβενά. Να πάμε σε περιοχές της Ελλάδος με καλό νερό. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι ζουν καλύτερα και έχουν ανοσοποιητικό σύστημα ισχυρό. Άρα λοιπόν το νερό είναι το παν. Γνωρίζουμε σήμερα ότι μόνο το 1% παγκοσμίως του νερού είναι πόσιμο. Δεν το ξέρουμε. Μόνο το 1% φίλες και φίλοι. Μόνο το 1% και ο πόλεμος θα γίνει για το νερό τα επόμενα 40-50 χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές, λόγω μεγάλης περιόδου ανομβρίας, ξηρασίας σε πάρα πολλά μέρη. Γι' αυτό δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στο νερό σε 6,24 δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι ο πληθυσμός του πλανήτη. Γι' αυτό οι τριτοκοσμικές χώρες, αφρικανικές και ασιατικές, υποφέρουν από 1.000 παθήσεις, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση, παρακαλώ, στο νερό. Το νερό δεν είναι πόσιμο, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να υποφέρουν πραγματικά και δεν μπορεί να φιλτραριστεί το νερό σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η γη κουνιέται με τους σεισμούς που γίνεται. Είναι λάθος. Η γη δεν κουνιέται, η γη πλέει. Διότι υπάρχουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων κυβικά μέτρα νερού στο υπέδαφος της γης, τα οποία όμως δεν είναι αντλήσιμα αλλά και δεν είναι πόσιμα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι σύμφωνα με τις νέες έρευνες, αυτές οι ποσότητες του νερού βρίσκονται σε βάθος 2 χιλιόμετρων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αντλήσιμες γιατί είναι 2 χιλιόμετρα όταν οι γεωτρήσεις φτάνουν σε λίγα μόνο μέτρα. Αλλά το θέμα που δεν είναι πόσιμο το νερό που βρίσκεται στα έγκατα της γης είναι γιατί έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άργυλο, χαλκό, ουράνιο και προσέξτε αρσενικό. Και αρσενικό δεν υπάρχουν μόνο στα υπόγεια νερά, δυστυχώς υπάρχουν και στα επιφανειακά νερά. Έγινε έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και μάλιστα πριν από λίγο καιρό σε συγκεκριμένη εφημερίδα που μιλούσε ότι σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, σε θάλασσα, που όλοι νομίζαμε ότι η θάλασσα είναι καθάρια και ήταν καθαρή η θάλασσα, υπήρχαν μεγάλες περιεκτικότητες αρσενικού άργυλου μέχρι και 2.000 πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Για λόγους, τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε για ευνόητους λόγους σε ποια περιοχή, θέλω να πω ότι μη μας ξεγελάει το μάτι. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φιλτράρουμε, πρέπει να επεξεργαστούμε, πρέπει να καθαρίσουμε το νερό. Πρέπει να βρούμε αυτόν τον τρόπο. Εμείς τον βρήκαμε και θα το προτείνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή για να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, στα παιδιά σας πάνω απ' όλα και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ξέρετε, αυτά όλα τα κακά επακόλουθα από το νερό που πίνουμε δεν εμφανίζονται αμέσως, είναι στο διάβα του χρόνου. Θέλει δηλαδή πολύ χρόνο για να εμφανιστούν δυστυχώς διάφορες παθήσεις, καρκινογενέσεις, λοιμώξεις στο ουροποιητικό, γαστρεντερίτιδες, γενικότερα να έχουμε προβλήματα στη λειτουργία στους νεφρούς. Γιατί έχουμε πέτρα στους νεφρούς? Από το νερό ή στα νεφρά, που τα νεφρά είναι αυτά που καθαρίζουν το αίμα μας από 1.200 τοξίνες. Γιατί έχουμε πρόβλημα με το στομάχι και γαστρεντερικές διαταραχές? Γιατί έχουμε πρόβλημα με την χλωρίδα του εντέρου και κυρίως του παχαίου εντέρου σε ό,τι αφορά την πέψη των τροφών? Το νερό είναι αυτό που βοηθάει να εκρίνει το στομάχι τα τοξικά λεγόμενα υγρά για να κάνει την πέψη των τροφών. Είναι αυτό που βοηθάει, που προστατεύει τη χλωρίδα του εντέρου από το δωδεκαδάκτυλο για να περάσει στο λεπτό και στο παχύέντερο. Το νερό είναι αυτό το οποίο βοηθάει να φύγουν οι ελεύθερες ρίζες. Είναι μια μεγάλη ιστορία οι ελεύθερες ρίζες των κυττάρων που θα αναφερθούμε πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή για να εξηγήσουμε αυτό το αρχαίγωνο ένστικτο των κυττάρων για να καρκινοποιηθούν.
το που ο καρκίνος τι είναι. Θυμούνται τα κύτταρα πριν από χιλιάδες χρόνια που ήρθαν στη ζωή, που δημιουργήσαν, που γίνανε οι πρώτοι πολυκυταρικοί μηχανισμοί για να φύγουν όταν ένα σώμα δεν τρέφεται σωστά και είναι γεμάτο από καταχρήσεις. Το νερό είναι αυτό που βοηθάει το αίμα να πάρει τα χρήσιμα συστατικά, αλλά κυρίως να αποβάλει τις ελεύθερες ρίζες. Όταν τα κύτταρα κάνουν τις διάφορες χημικές επεξεργασίες, δημιουργούν ελεύθερες ρίζες. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες είναι τα τοξικά απόβλητα σε αυτό το χημικό πολυσύνθετο εργοστάσιο που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός, το οποίο, προσέξτε, αποτελείται από 60 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τόσα τρισεκατομμύρια κύτταρα έχουμε πάνω μας με τα ζωτικά όργανα που πρέπει να λειτουργήσουν αρμονικά. Τι γίνεται όμως? Όταν δεν τρέφονται σωστά τα κύτταρα, δεν διαιρούνται, δεν πολλαπλασιάζονται, δεν αναπτύσσονται, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο πυρήνας των κυττάρων όπως πρέπει με τις πρωτεΐνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει στα όρια που πρέπει να λειτουργεί ένα κύτταρο με την κυταρική του μεμβράνη και δεν μπορεί στα μυτοχόνδρια να γίνεται αυτή η καύση στο λεγόμενο πυρηνικό αντιδραστήριο του οργανισμού. Άλλη έρευνα, το 2001 μιλήσαμε για τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει γίνει και στη Ρωσία από τότε που ο Κίρλιαν ανακάλυψε την άβρα, η λεγόμενη άβρα του Κίρλιαν. Σε περιοχές που υπήρχε καλό νερό, η άβρα των ανθρώπων αυτήν ήταν πολύ καλύτερη από κάποια άλλη άβρα που εντόπισε ο Κίρλιαν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Άρα το νερό είναι βασικό για την ύπαρξη ζωής, είναι βασικό για να λειτουργεί ο ρολόι ο οργανισμός. Οπότε θα πρέπει να συνηθίσουμε να πίνουμε περισσότερο νερό, βοηθάει στον μεταβολισμό, αλλά κυρίως γιατί είναι αυτός ο τρόπος για να μεταφέρει στο αίμα, όπως είπαμε, χρήσιμες ουσίες. Και σήμερα ένα καλό νερό ακόμη μπορεί να είναι ασπίδα προστασίας και κατά του καρκίνου. Τώρα βέβαια μόνο το νερό για αυτά που ακούστηκαν και στο παρελθόν, το λεγόμενο αθάνατο νερό θεραπεύει καρκίνο κτλ. Χρειάζεται χρήση νερού, αρκετό νερό να πίνουμε την ημέρα με βάση το σωματικό μας βάρος και ανάλογα με τη σωματική μας άσκηση και τις ανάγκες που έχουμε, αλλά προσέξτε, το νερό πρέπει να είναι φιλτραρισμένο. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Εμείς βρήκαμε αυτόν τον τρόπο και θα σας τον παρουσιάσουμε, διότι είναι μια ρωσική πατέντα και παρουσιάζουμε την πατέντα Kaiser. Τι πατέντα είναι αυτή? Καταρχάς έγινε μια έρευνα από το Ινστιτούτο της Αγίας Πετρούπολης και υπόθηκε εκεί ότι περιοχές βεβαρημένες με ραδιενεργά απόβλητα όπως είναι το Τσέρνομπιλ και όχι μόνο, το είδαμε και στην Ιαπωνία τι έγινε, αλλά στο Τσέρνομπιλ που είναι περιοχές με ραδιενεργά κατάλοιπα, ό,τι χειρότερο και ευθύνονται για τερατογενέσεις, λευκαιμίες και ούτω καθεξής, μορφές καρκίνου, οι Ρώσοι εκεί τι κατάφεραν? Με ένα σύστημα που λέγεται Άραγκον, Αραγωνίτης δηλαδή να το πούμε στα ελληνικά, γιατί ο Αραγωνίτης είναι γνωστός από την αρχαία Ελλάδα και παρατηρείται Αραγωνίτης ακόμη και στα όστρακα, στο κέλυφος, έτσι, που υπάρχουν στα μαλάκια οπουδήποτε, και ξέρετε το όστρακο δεν χάνει την υφή του, δεν χάνει το σχήμα του, δεν χάνει τις ιδιότητές του για εκατοντάδες χρόνια. Ο Αραγωνίτης κατάφερε μέσω μιας επεξεργασίας που κάνει να μετατρέπει τον ασβεστίτη, να μετατρέπει το ασβεστίτη σε ιζηματογενή μορφή, και όπου χρησιμοποιήθηκε ο Αραγωνίτης, που είναι μια ρωσική πατέντα παγκοσμίως, μπορεί να φιλτράρει το νερό ακόμη και από ραδιενεργά κατάλοιπα, δηλαδή από καίσιο, στρόντιο κτλ. Αυτό βρήκαν οι Ρώσοι εκεί. Οπότε στις περιοχές αυτές του Τσέρνομπιλ, τι κάνανε? Βάλαν το Άραγκον, βάλαν τον Αραγωνίτη στο φιλτράρισμα νερού, για να μπορέσει ο πληθυσμός να υπερκεράσει προβλήματα λόγω της βεβαρημένης μόλυνσης μέσω της ραδιενέργειας και των άλλων βαρέων μετάλλων. Σήμερα πολλά ποτάμια στην Ευρώπη και ελληνικά ποτάμια. Θέλετε Λουδία, Στριμώνα, Αλιάκμονα, Αχελώο, Εύρο. Θέλετε Βόλγα, θέλετε Έλβα, θέλετε χίλια δυο Ορίνο. Ο Δούναβη είναι μολυσμένα. Αυτό δείχνουν οι πανεπιστημιακές μετρήσεις. Και στην Ελλάδα ούκο λίγες έχουν γίνει. Θέλετε τη βεβαρημένη και την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ότι είναι βεβαρημένο το έδαφος και το υπέδαφος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ολάκυρη στην Ευρώπη, πέρα από τα μεταλλαγμένα που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και θα το δούμε κάποια στιγμή, δεν έχουν μπει οι αγρότες? Οι άνθρωποι θέλουν να απαλλαγούν από τα νητρικά στα χωράφια και ό,τι αυτό σημαίνει για φρούτα και λαχανικά, με ιδιαίτερα προγράμματα, ειδικά προγράμματα απονητροποίησης. Θέλετε να σας πω για το σύστημα Επαρέλ σε ό,τι αφορά την συμβατική γεωργία, ότι ένα μήλο σήμερα για να φτάσει στο τραπέζι μας περνάει μέσα από 27 ψεκασμούς. Το πορτοκάλι έχει 3 με 4, το μήλο έχει 27. Απαραίτητη ψεκασμή. Το μήλο όμως θα πρέπει να πληθεί σωστά. Το ζαρζαματικό θα πρέπει να πληθεί σωστά. Με τι πρέπει να πληθεί? Με φιλτραρισμένο νερό. Άλλο το να πλένουμε τα πιάτα, αλλά τα φρούτα και τα λαχανικά, διότι και το χλώριο απορροφάται και μετά το τρώμε μαζικά, έχουν και άλλα χίλια μύρια. Δηλαδή, παίρνεις ένα μήλο που έχει με το σύστημα Επαρέλ στη συμβατική γεωργία 27 ψεκασμούς, το πλένεις με μη φιλτραρισμένο νερό και δεν κάνεις στην ουσία τίποτα. Διότι, ναι, μεν δεν φεύγουν όλα αυτά τα κατάλοιπα στο μήλο και σε οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό,
αλλά βάζεις και χλώριο και τα άλλα συστατικά, τα βλαβερά συστατικά που έχει το νερό, γιατί δεν έχει φιλτραριστεί, αλλά και αν έχει φιλτραριστεί, φίλτρο με φίλτρο έχει διαφορά. Το σύστημα Aragon που θα σας παρουσιάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι μοναδικό ανά τον κόσμο. Φίλτρα υπάρχουν πολλά, ενεργοάνθρακα έχουν όλα, αλλά φίλτρο Aragon δεν έχουν. Έχουν μόνο το Kaiser Euro, που είναι ένα ρωσικό φίλτρο και έρχεται σε προσιτή τιμή για να το αποκτήσετε. Και σας το παρουσιάζω ευθύς αμέσως, διότι είναι και κομψό σε design. Καταρχάς μιλάμε για inox, τοποθετείτε για κάθε βρύση, σε όλους τους τύπους της βρύσης. Πανεύκολο φίλτρο και το μοναδικό με Aragon που εξηγούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα μαλλιάζει το στόμα μου να μιλάω για το Aragon, διότι είναι μια παγκόσμια πατέντα ρωσική. Τους Ρώσους τους έχουμε εμπιστοσύνη στο νερό, διότι ακόμη σήμερα, σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ινστιτούτο και της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, καταρχάς εδώ μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία Aragon που έχει αποφαθεί ακόμη και το γαλλικό Ινστιτούτο Pasteur. Εδώ είναι και λέει Aragon. Παγκόσμιο σύστημα πρωτοποριακό φιλτραρίσματος νερού, φίλες μου. Όπως το βλέπετε, αυτό είναι το φιλτράκι μας. Με αυτόν τον διακόπτη το αλλάζουμε. Έχουμε νερό για πλύσιμο πιάτων και νερό σε ό,τι αφορά το φιλτραρισμένο για να πιούμε, αλλά και για να πλένουμε φρούτα και λαχανικά. Και σας εξήγησα το λόγο πριν, διότι είναι πολύ βασικό να απολυμένονται, να καθαρίζουν με φιλτραρισμένο νερό, αλλά πάνω απ' όλα κάνουμε καλό στην υγειά μας, γιατί όπως είπαμε, το φιλτραρισμένο νερό είναι αυτό που μας δίνει μακροζωία. Και μάλιστα αυτό το φίλτρο Aragon έχουν αποφανθεί και οι Αυστριακοί από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Έχει απόδοση. Καταρχάς, τα διάφορα σωματίδια μέχρι και 98% απορροφητικότητα. Μόλιβδο, κάσιο κτλ. 95%. Προσέξτε. Ιή και βακτήρια 98%. Οργανικές άλλες προσμίξεις περίπου στο 92%. Το ενεργότερο χλώριο. Γιατί το χλώριο είναι απαραίτητο. Διότι με το παπαλαιωμένο σύστημα του αμιάντου που έχουμε και τις ίνες αμιάντου, ό,τι χειρότερο, χλώριο πρέπει να μπει στο νερό, αλλά το χλώριο ευθύνεται για χίλιες μύριγες άλλες παθήσεις. Άρα πρέπει να φεύγει το χλώριο. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζουμε το Kaiser Euro, μιλάμε για ένα ρωσικό φίλτρο, το μοναδικό με Aragon, επαναλαμβάνω, σε παγκόσμια πατέντα που κανένα άλλο φίλτρο δεν έχει. Γι' αυτό δίνει μια πενταπλάσια απόδοση παραπάνω σε αυτό το φίλτρο, το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε σε μια προνομιακή τιμή. Μιλάμε για 35 ευρώ φίλτρο, 34,90 που λέμε μαρκετίστικα, γιατί. Καταρχάς, αυτό το φίλτρο, η κανονική του τιμή είναι 80 ευρώ, άρα κερδίζετε δηλαδή 45 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα κομμάτια μπορώ να κρατήσω στην εκπομπή. Εδώ στην εκπομπή νερό και υγεία, νερό πηγή ζωής. Διότι αυτό το φίλτρο έχει Aragon, εδώ μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εδώ μιλάει το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, μιλάει το Ινστιτούτο Ορυκτών της Ρωσίας, μιλάει το Πανεπιστήμιο ακόμη και της Γαλλίας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Pasteur και λέει σαν το Aragon δεν έχει. Οι ειδικές δυνάμεις της Ρωσίας, οι κομάντος της Ρωσίας που φημίζονται ότι είναι από τους καλύτερους κομάντος του λατινικού ρήματος κομαντάρε, από εκεί βγαίνει το κομάντος που σημαίνει εκτελώ εντολές, πίνουν νερό με Aragon. Ενώ οι Ρώσοι τους εκπαιδεύουν σε δυσπρόσιτες περιοχές κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες να μπορούν να πιούν ακόμη και μολυσμένο νερό, μετά στα παγούρια τους έχουν φιλτραρισμένο νερό Aragon. Γιατί? Για να λειτουργούν σωστά τα νεφρά, το στομάχι, το μυαλό και η καρδιά που χρειάζονται για να είναι ισχυρός ο οργανισμός τους να ανταπεξέλθει. Άρα μιλάμε για το Kaiser Euro με πατέντα ρωσική, καθαρά ρωσικό, που το εισάγει η εταιρεία North Market, και η North Market είναι προσεκτική στις εισαγωγές, διότι εδώ μιλάμε και για ποιότητα, αλλά για ένα φίλτρο που μπορείτε να το αγοράσετε εύκολα, να το αποκτήσετε, διότι ξέρω ότι υπάρχει κρίση οικονομική και ότι υπάρχει στενότητα οικονομική, έχουμε να καλύψουμε από κοινόχρηστα, από φροντιστήρια, από χίλια μεριά. Αλλά το φίλτρο είναι βασικό. Το να δίνουμε λεφτά για αλκοόλ, να δίνουμε χρήματα να πάρουμε ένα ουζάκι τσιπουράκι, καλά κάνουμε, αλλά αν δεν έχουμε φίλτρο για το νερό που πίνουμε, διότι όταν μας κόψουν το ρεύμα για κάποιες ώρες μπορούμε, βάζουμε τα καριά, οτιδήποτε. Όταν μας κόψουν το νερό παγώνουν όλα. Με το νερό θα πληθούμε, με το νερό θα ξεδιψάσουμε, το νερό θα κάνουμε το μπάνιο κτλ. Ευχής έργο να μπορούσαμε να φιλτράρουμε ακόμη και το νερό που κάνουμε ντους. Αλλά θα μπούμε σε άλλη διαδικασία. Βάλτε λοιπόν στη βρύση στην κουζίνα σας αυτό το κομψό φίλτρο, το οποίο αλλάζει πανεύκολα το ανταλλακτικό. Το οποίο ανταλλακτικό, προσέξτε τώρα, αλλάζει κάθε 6 μήνες. Έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί, να φιλτράρει, να καθαρίσει 3.000 λίτρα νερού. Αντιλαμβάνεστε, 180 μέρες. Μπορείτε βάζοντάς το σε ένα μπολ με σόδα και μετά με λεμόνι να δώσετε μία παράταση σε αυτό το ανταλλακτικό, το φίλτρο δηλαδή που μπαίνει εδώ με το σύστημα Aragon, τον Αραγωνίτη, άλλους 2 μήνες. Τώρα, με 34,90 παίρνετε αυτό το φίλτρο που σας το στέλνει η North Market, η εταιρεία, στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας, οπουδήποτε. Τοποθετείτε με 2 κινήσεις όπως βλέπετε σε κάθε βρύση. Είναι κομψό και designato.
Έχετε το σύστημα Aragon που δεν το έχει κανένα άλλο φίλτρο για την υγεία σας, για να προστατεύονται νεφρά, καρδιά, στομάχη κτλ. Αλλάζετε το φίλτρο κάθε 180 μέρες και μπορούμε να σας δώσουμε και φίλτρο με τη συσκευασία το οποίο κοστίζει 10 ευρώ. Δηλαδή 34,90. Παίρνετε και ένα φίλτρο 10 ευρώ. Γιατί μετά απλά γλιτώνετε τα 3 ευρώ ένας καφές, δηλαδή στα έξοδα αποστολής. Δηλαδή 34,90 συν 3 ευρώ είναι τα έξοδα αποστολής ένας καφές. Εάν θα πάρετε και φίλτρο, θα έχετε για ένα χρόνο ήσυχο το κεφάλι σας και μετά το μόνο που έχετε να κάνετε να δώσετε ένα 10 ευρώ, άντε και ένα καφέ στα έξοδα αποστολής για να ανανεώσετε το φίλτρο σας, το οποίο κρατάει από 6 μέχρι 8 μήνες. Οι Ρώσοι, ξέρετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο. Είναι το περιβόητο μπλε μάτι της Σιβηρίας, η λίμνη της Βαϊκάλης. Στη λίμνη της Βαϊκάλης, παρακαλώ φίλες και φίλοι, χύνονται 300 ποταμοί. Εκεί γίναν όλες οι έρευνες για το πώς θα φιλτράρετε το νερό. Η λίμνη αυτή παγκοσμίως έχει το 5% ποσοτήτων του γλυκού νερού στον πλανήτη και το 95% παρακαλώ των ποσοστών του γλυκού νερού στη Ρωσία. Όλες λοιπόν οι μετρήσεις, το φιλτράρισμα έγινε στη λίμνη κυρίως της Βαϊκάλης. Θέλω να πω ότι οι Ρώσοι έχουν δώσει εδώ και δεκαετίες με επιστημονικές έρευνες μεγάλη βαρύτητα στον καθαρισμό και στο φιλτράρισμα, παρακαλώ, του νερού. Το τηλέφωνο το βλέπετε στους δέκτες σας. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, οι κοπέλες, για να σας εξυπηρετήσουν. Η εκπομπή δέχεται ερωτήσεις και απορίες που μπορείτε να τις υποβάλλετε στην North Market. Και η εκπομπή αυτή είναι της εταιρείας North Market που παρουσιάζουμε εδώ. Και δημοσιογραφικά το αναλύω το θέμα με βάση τη βιβλιογραφία και με βάση όλες αυτές τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες που γίνονται. 2-3-21-0-59-139 αστική χρέωση. 2-3-21-0-59-139. Για τα επόμενα λεπτά της εκπομπής, όπου μπορείτε να καλείτε και μετά την εκπομπή στο 59-139 για τις παραγγελίες σας, όσοι έχετε μια οικονομική στενότητα, γιατί σας λέω είναι λίγα τα κομμάτια, περιορισμένος ο αριθμός και η εκπομπή σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε Kaiser Euro, το μοναδικό φίλτρο με αραγωνίτη, με άραγκον, διότι ο αραγωνίτης, ξέχασα να πω κάτι άλλο βασικό, είναι ένας. Ένα πολυμερές υλικό, να το πω σωστά, το οποίο πέρα από τη διεθνή πατέντα, όπως διαβάζω, έχει, παρακαλώ εδώ, προσέξτε, μηχανισμό προσρόφησης. Έχει δεδαλώδη δομή και μπορεί να ανταλλάξει όντα. Χάρη στην ανταλλαγή όντων γίνεται ότι γίνεται η απομάκρυση των μικροβίων και των επικίνδυνων οργανισμών σε ό,τι αφορά τις τοξίνες, τα βαρέα μέταλλα, το χαλκό, το σίδηρο, τον αμίαντο και το χλώριο με βάση το αραγκόν. Αυτή την παγκόσμια ρωσική πατέντα. Μια Βρετανίδα πριν από λίγα χρόνια, και το έχει γράψει σε βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, ένιωθε γυρασμένη και προχώρησε λοιπόν στο να καταναλώνει μεγάλη ποσότητα φιλτραρισμένου νερού. Η γυναίκα αυτή έλαμψε. Ξέρετε ότι αυτό το φίλτρο, εδώ όπως τα δείτε και τοποθετείτε πανεύκολα, περιστρέφεται. Διότι είναι πολύ βασικό, παρακαλώ, για τις κυρίες, να πάτε το πρωί, αντί να πληθείτε στο μπάνιο, να πληθείτε στην κουζίνα, να ρίξετε πρώτα λίγο φιλτραρισμένο νερό που λάμπει η επιδερμίδα. Αλλά τι κάνει? Το άραγκον ενεργοποιεί τη βιταμίνη D του δέρματος. Εδώ είναι η ουσία τώρα. Και διώχνει τις ελεύθερες ρίζες, με αποτέλεσμα εσείς να έχετε ένα λαμπερό, ένα φωτεινό δέρμα, άνω ζωογονημένο, εάν πλένεστε και με φιλτραρισμένο νερό από το φίλτρο Kaiser Euro, παρακαλώ, ρωσικής προέλευσης, ρωσικής τεχνολογίας. Και τώρα θα μου πει κάποιος, γιατί αυτό δεν είναι διαδομένο στην αγορά? Γιατί δεν έχουμε ανοίξει εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Βλέπετε με την πολιτική τι γίνεται. Έναν αγωγό πήγαν να ανοίξουν και κινδύνευσαν πολιτικοί, για να μην σπάσουμε τα συμφέροντα του δυτικού μπλοκ, των Αμερικανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Γι' αυτό δεν έχουμε ανοίξει παρεδώσει με τη Ρωσία, όταν οι Ρώσοι έχουν αυτή τη στιγμή κάνει τις καλύτερες μελέτες επιστημονικού επίπεδου στο νερό. Περνούν και τους Αμερικάνους και τους Ιάπωνες. Γι' αυτό κατάφεραν να έχουν το άραγκον, τον αραγωνίτη. Εδώ είναι το φίλτρο μας, το οποίο μπαίνει πανεύκολα, είναι κομψό, σε προνομιακή τιμή, παρακαλώ φίλες μου, αντί 80 ευρώ, μόνο 34,90. Παραγγέλνετε και το ανταλλακτικό, για να έχετε εξασφαλίσει ένα χρόνο, το οποίο κάνει 10 ευρώ, αν το θέλετε. Εάν παραγγείλετε 2 φίλτρα, ρωτήστε στο τηλεφωνικό κέντρο της North Market, σας γίνεται ακόμη καλύτερη τιμή για τι σας συμφέρει πραγματικά. Οπότε, μπορείτε να κάνετε το καλύτερο δώρο για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λέγαμε λοιπόν για αυτή την έρευνα που έχει γίνει σε περιοδικό της επιδημιολογίας στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα ο πόλεμος θα γίνει για το νερό. Για το πόσιμο νερό. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε. Νουκλεοτίδια είναι κάποια σωματίδια που ανακαλύφθηκαν τελευταία, που είναι βασικό συστατικό του μητρικού γάλακτος. Τώρα, για το μητρικό γάλα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το πρώτο γάλα κατά του καρκίνου. Από μικρή ηλικία, για να οικοδομήσουμε έναν ισχυρό οργανισμό. Τι γίνεται λοιπόν? Τα νουκλεοτίδια έχουν μια ισχυρή αντιοξυδιωτική, ανοσοποιητική δράση, όταν και το νερό που πίνει η μητέρα που θυλάζει το παιδί της είναι νερό καθαρό. Διότι σήμερα και πηγές που ενώ φαίνονται καθάριες έχουν προσμίξεις πετρωμάτων. Βέβαια υπάρχουν
πάρα πολύ καλές πηγές, αλλά να ξέρετε ότι τα περισσότερα νερά που αγοράζουμε, αυτά τα εμφιαλωμένα που είναι κονσερβοποιημένα, νερό με νερό έχει διαφορά. Τα περισσότερα λοιπόν απλά έχουν επεξεργαστεί ένα φιλτράρισμα πάνω από το 50%. Οπότε τι κάνουν, είναι σαν να παίρνουμε ένα φιλτραρισμένο νερό, το οποίο όμως η εταιρεία μπορεί να το φιλτράρει σωστά. Η διανομή του γίνεται σωστά. Είναι στη θερμοκρασία των 18 βαθμών Κελσίου, όπου πρέπει να είναι σε δροσερό και σκιερό μέρος. Μη μου πείτε ότι γίνεται. Άρα λοιπόν παίρνουμε μια κονσέρβα. Σκορβούτο κάποτε πάθαιναν οι άνθρωποι από τις κονσέρβες που τρώγανε. Θα δίνετε στο παιδί σας κονσερβοποιημένο νερό κάθε μέρα? Τώρα, εάν το κάνεις μαθηματικά με 34,90-35 που παίρνεις αυτό το φιλτράκι, σου έρχεται, πρόσεξε, κάντε τον υπολογισμό, με 180 μέρες που διαρκεί το φίλτρο, 10 λεπτά την ημέρα. Αυτό είναι το κόστος. 10 λεπτά την ημέρα. Τρίχες δηλαδή οικονομικά. Αλλά ξέρετε, όταν δεν προλαβαίνουμε από εδώ, σου λέει να πάρω φίλτρο. Μα άμα δεν πάρεις φίλτρο, να καθαρίσεις το νερό που πίνεις, να καθαρίσεις το νερό που πλένεις τα φρούτα και τα λαχανικά, για να έχεις ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, τότε δεν κάνεις τίποτα. Τηλεφωνείτε τώρα, τελειώνει η εκπομπή. 2-3-21-0-59-139, παρακαλώ. 59-139, προνομιακή τιμή. Και τώρα πάμε και στον ανιχνευτή χλωρίου, που σας το κάνουμε δώρο. Ο ανιχνευτής χλωρίου, που είναι πανεύκολο να το κάνετε, θα δείξει το φιλτραρισμένο νερό σε τι μορφή είναι και σε τι μορφή είναι το αφιλτράριστο. Βλέπετε λοιπόν ότι το αφιλτράριστο νερό κυτρινίζει, γιατί έχει μεγάλες ποσότητες χλωρίου. Και λέγαμε ότι το χλώριο ευθύνεται για πάρα πολλές παθήσεις. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Πίνετε νερό αρκετό. Σας βοηθάει για 1000 παθήσεις. Αλλά πίνετε νερό καθαρό. Πήρετε νερό φιλτραρισμένο. Φίλτρο Aragon Kaiser Euro, παρακαλώ. Το μοναδικό με ρωσική πατέντα διεθνώς, με αραγωνίτη που είναι, όπως είπαμε, ένα πολυμερές υλικό με μηχανισμό προσρόφησης, με ανταλλαγή όντων. Αυτή είναι η μαγιά του αραγωνίτη. Αυτό κατάφερε να κάνει, παρακαλώ, η Kaiser της Ρωσίας. Είναι μοναδικό. Είναι μια διεθνής πατέντα, πολυμερές υλικό και με μηχανισμό προσρόφησης. Αυτό είναι που δεν έχουν τα άλλα φίλτρα. Αυτό είναι που δίνει πενταπλάσια δυνατότητα σε αυτό το φίλτρο για να πίνει το παιδί σας νερό και να μην έχει γαστρεντερικές διαταραχές. Αντιλαμβάνεστε, νερό, φίλες και φίλοι, πηγή ζωής. Kaiser Euro, το φίλτρο που πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι, μόνο 34,90. Τις παραγγελίες σας τώρα και μετά την εκπομπή στο 2-3-21-0-59-139 και νομίζω σας έχω πείσει για τον αραγωνίτη, για το τι πρέπει, γιατί πρέπει να πάρετε το συγκεκριμένο φίλτρο. Φίλτρα υπάρχουν πολλά και καλά κάνετε, πάρετε ό,τι θέλετε, αλλά με Aragon κανένα. Και σε αυτή τη τιμή αντί 80 ευρώ, μόνο 34,90, απλά τηλεφωνείτε 2-3-21-0-59-139 από την εταιρεία North Market. Τώρα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, το καλύτερο δώρο υγείας για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στις επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε περισσότερο και για τα τρόφιμα που πρέπει να πλένονται με φιλτραρισμένο νερό, για να έχετε και τα ανάλογα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το λυκοπένιο στην ντομάτα. Αν δεν πληθεί σωστά, η ντομάτα δεν έχει και την αντίστοιχη αντικαρκινική δράση. 59-139, 2-3-21-0, 59-139, 34,90 μόνο, συν 10 ευρώ το ανταλλακτικό. Ένας καφές είναι τα έξοδα αποστολής. Πηγή ζωής στο νερό, νερό πηγή ζωής, η εκπομπή μας από την εταιρεία North Market. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά, πίνετε νερό για να έχετε την υγεία σας, αλλά φιλτραρισμένο με το πρωτοποριακό σύστημα παγκοσμίως, το ρωσικό σύστημα Aragon. Να είστε καλά, γεια σας.